Και ο λόγος φυσικά γίνεται για τον Ντόλι Τερζή, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε. Coach, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και σε όλους όσους μας ακούνε. Είναι ο τέταρτος, τον οποίο, να το πω έτσι, υπηρετείτε δίπλα. Ο τέταρτος, ναι. Ο τέταρτος. Ναι. Μακάρι δεν ξέρω αν τώρα πρέπει να πω μακάρι να εκατοστήσετε. αλλά το γεγονός πάντως το ότι και η διοίκηση της ομάδας, από τη μια διοίκηση της ομάδας σας εμπιστεύεται επανειλημμένως, αλλά και οι προπονητές σας εμπιστεύονται, νομίζω ότι αυτό δείχνει κάτι. Εντάξει, τώρα σε αυτό δεν μπορώ να πω εγώ και πολλά πράγματα. Εγώ στη θέση που είμαι προσπαθώ κάθε φορά να κάνω το καλύτερο, να βοηθήσω όσο μπορώ παραπάνω από την πλευρά μου τον εκάστοτε προπονητή που βρίσκεται στην ομάδα για να πάμε ακόμα καλύτερα. Εντάξει, εσείς τη θέση την ξέρετε, το ρόλο το γνωρίζετε και τον ρόλο του υπηρεσιακού τον γνωρίζεις, coach. Τον έζησες ξανά με τον ΠΑΟΚ όταν ανέλαβες μετά την αποχώρηση του Άκη του Μάτζιου. Αίτητος θα προσθέσω εγώ. Ως υπηρεσιακός, για να το πιάσουμε λίγο το. Σε πρεμιέρα να προσθέσω όμως. Ναι, σωστό. Ναι. Σε πρεμιέρα. Σωστό, γιατί ναι, έχεις πρεμιέρες, γιατί έχεις και την ήττα και από τη Λάρισα και από τον Ολυμπιακό, έχεις δίκιο. Θα το πάω λίγο ανάποδα. Θα μπορούσαμε να το ξεκινήσουμε από την μέρα που αναλάβατε κι εσείς. Να πάμε λίγο στο τώρα και στην φάση που. Στο τώρα και στο Χερμάν Μπούργκος, βασικά από αυτό να ξεκινήσουμε, διότι είναι το πρόσωπο του Άρη τον τελευταίο μήνα. Είναι το πρόσωπο του Άρη πριν έρθει καν ακόμα στην ομάδα και νομίζω ότι κότσο και πιο κατάλληλος για να μας μιλήσεις και να μας τον σκιαγραφίσεις λίγο στην καθημερινότητά του ως άνθρωπο, ως προπονητή, επειδή περνάτε και πολλές ώρες μαζί. Εντάξει, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι έχει έρθει κατατοπισμένος, έχει έρθει διαβασμένος δηλαδή. Αν θυμάστε και στο πρώτο ραντεβού που είχε κάνει με τον πρόεδρο, είχε παρουσιάσει αρκετές σελίδες από τα γραπτά του για τον Άρη, για την ομάδα, για τους ποδοσφαιριστές. Αυτό όμως που βλέπω εγώ είναι ότι είναι ενημερωμένος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ενημερωμένος για την ομάδα τη δική μας, για τους ποδοσφαιριστές μας. Βέβαια εκεί που χρειάζεται τη βοήθειά μας είμαστε εμείς εκεί πέρα που είμαστε δίπλα του για να τον πούμε τα κάποια παραπάνω, έτσι, και να τον βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει πάρα πολύ, αρκετές ώρες την ημέρα για την ομάδα. Και στην προπόνηση έρχεται αρκετές ώρες νωρίτερα να ετοιμάσει, να σχεδιάσει την προπόνηση. Αυτό που έχω δει και έχω καταλάβει εγώ στον ένα μήνα που είμαστε μαζί είναι ο άνθρωπος ασχολείται όλη μέρα με την ομάδα, πώς θα βελτιώσουμε την ομάδα, πώς θα γίνει καλύτερη προπόνηση, έτσι ώστε να παρουσιαστεί η ομάδα στο εκάστοτε παιχνίδι πανέτοιμη. Ως άνθρωπος πώς είναι? Okay, στο προπονητικό, ναι, γιατί εμείς έχουμε την εικόνα του ως ποδοσφαιριστή και ως προπονητή με μια βοηθό του σημείου που είχε μια έκρηξη. Είχε ένα εκρηκτικό χαρακτήρα. Εσύ πώς το ζεις στην καθημερινότητα? Εντάξει, αυτό είναι πριν από κάποια χρόνια στην θέση που βρισκόταν. Εγώ δεν το έχω δει αυτό που έχουμε δει κάποιες φορές από τον κόσμο στην τηλεόραση όταν βλέπαμε τα παιχνίδια της Αθλέτικο Μαδρίτης μαζί με τον προπονητή που ήταν τότε. Είναι πολύ σοβαρός, είναι μετρημένος, είναι σε αυτά που λέει, στις κινήσεις του, σε όλα. Δεν το έχω δει εγώ αυτό το πρόσωπο που έχει παρουσιαστεί με αυτό που γνωρίζω εγώ αυτόν τον μήνα. Λοιπόν, θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Χρύσανθο. Ήθελε και αυτός να είναι εδώ. Τι, δεν τον έχουμε? Α, θα τον έχουμε πάλι. Μαγλιζάκη, πάρε τον Χρύσανθο στο εσωτερικό του, γιατί έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα, για να τον έχουμε και αυτόν μαζί μας. Είναι μέχρι στιγμής, είναι ακόμα σε μια φάση προσαρμογής, θα λέγαμε. Ή πλέον έχει συνειδητοποιήσει πλέον και το πρωτάθλημα στο οποίο είναι, τις συνθήκες γενικότερα στην ομάδα? Σας είπα ότι γνώριζε αρκετά πράγματα, ναι, για το πρωτάθλημά μας και γνώριζε αρκετά και για την ομάδα τη δική μας. Βέβαια τώρα στον ένα μήνα αυτό που σίγουρα έχει κάνει, έχει αρχίσει και έχει μάθει τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Αρχικά μπορεί να τους ήξερε μόνο σαν κάποια ονόματα ή κάποια παιδιά που παίζανε στην Ισπανία, ναι, κάποιοι ποδοσφαιριστές ή σαν ονόματα σε κάποιες άλλες ομάδες. Τώρα βέβαια τους γνωρίζει και καθημερινά από τη διαδικασία της προπόνησης. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο τους γνωρίζει και περισσότερο. Αν και σας ξαναλέω ότι
έχει άποψη για τον, είχε άποψη για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Τώρα τον βλέπει και καθημερινά στην προπόνηση αλλά και στα επίσημα τα παιχνίδια. Είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε και είναι και ένα καλό. Θα κάνω τη γέφυρα για να βάλουμε στην κουβέντα και τον, και τον Χρύσανθο. Διότι κάποτε στον Άρη, και ο Χρύσανθο το θυμάται καλύτερα, υπήρχε μια φήμη, μια περίφημη φήμη για μια έκθεση ενός προπονητή που είχε τότε ο Άρης στο Μαζίνιο 400 σελίδες. Και όταν ήρθε ο Μπούργος, και όντως ισχύει αυτό που λέτε κι εσείς. Και προκύπτει και το ρεπορτάζ για την πολυσέλιδη έκθεση που είχε κάνει. Πολλοί μπήκαν σε αμφιβολίες για το είχε εικόνα, το έκανε, δεν το έκανε. Και καλησπέριζω και το Χρύσανθο κιόλας με αυτή τη γέφυρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο coach, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Καλησπέρα. Ο Μαρτίνο δεν έστειλε ούτε δύο σελίδες, όχι ναι. 400. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αρέσουν αυτά στον κόσμο και πολλές φορές διαδίδονται πράγματα και δυστυχώς όπως τσουβαλιάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές παίκτες, προπονητές κτλ. Έτσι τσουβαλιάζονται και οι δημοσιογράφοι. Το γράφει ένας και μετά νομίζω το γράψαν όλοι. Τέλος πάντων, καλησπέριζω τον coach και καταρχήν να το πούμε και συγχαρητήρια για την πολύ καλή παρουσία που είχε φέτος το πρωτάθλημα η K19 του Άρη, αλλά και γενικότερα την προσπάθεια που έκανε τον τελευταίο χρόνο για να αναδιοργανωθούν σε έναν βαθμό οι ακαδημίες του Άρη, γιατί έχει πέσει αρκετή δουλειά και από τον ίδιο και από τους προπονητές και τους ανθρώπους γενικότερα που στελεχώνουν τις ακαδημίες του Άρη. Το από τώρα το θέμα αυτό και είναι καλό, θα το άφηνα για μετά. Και το καίω. Γιατί... Εγώ δίνω τα συγχαρητήρια για το τι έγινε μέχρι τώρα. Το τι θα γίνει μετά θα μας το πει ο coach. Και το σημειώνω γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι και στα φώτα της δημοσιότητας. Να τα φώτα πέφτουν λίγο όταν υπάρχει κανένας τελικός, κανένα Final Four, κανένα τέτοιο πραγματάκι. Και πραγματικά θέλω να ακούσω και την άποψή του γιατί δεν έχει ο Άρης τα πολλά προνόμια που έχουν άλλες ομάδες πάνω σε αυτό το κομμάτι του να δουλεύουν, δηλαδή με τα πάντα όλα στη διάθεσή τους στο κομμάτι αυτών των ακαδημιών. Εντάξει, αυτό το κομμάτι για τις ακαδημίες είναι ένα θέμα το οποίο εμείς θέλουμε να τις εξελίξουμε. Πιστεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν ταλέντα πάρα πολύ καλά, καλοί ποδοσφαιριστές. K15, K17 και K19 είναι γύρω στα 90 παιδιά που έχουμε στην δύναμή μας. Ισχύει αυτό που είπατε, ισχύει. Κάνανε πάρα πολύ καλή πορεία και οι τρεις ομάδες. Η K19 είναι στην πέμπτη θέση. Βέβαια μένουν άλλα δύο παιχνίδια για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ένα παίζουμε το Σάββατο στον Απόλλωνα και έχουμε και το τελευταίο παιχνίδι από αναβολής, εξαναβολής παιχνίδι μέσα στην έδρα μας με τον ΠΑΟΚ. Αλλά έχει κλειδώσει η πέμπτη θέση. Θα κοιτάξουν αν μπορούν τα παιδιά να πάμε λίγο πιο ψηλά. Για την K17 ισχύει αυτό που είπατε και τα φώτα πέσανε εκεί πέρα γιατί πήγε η ομάδα στον τελικό. Είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά, η 2005 η ηλικία αυτή. Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, δουλέψανε πάρα πολύ καλά όλο τον χρόνο. Η βασική εντεκάδα αυτή που είδατε και στα παιχνίδια που έδειξε η τηλεόραση έχει εδώ και 3-4 μήνες κάνουν προπόνηση με την K19. Έχουν ανέβει δηλαδή πριν την ηλικία τους στο μεγαλύτερο τμήμα. Μπήκανε σε μια άλλη διαδικασία προπόνησης και πιο δυνατή και πιο με πολύ τακτική. Από εκεί και πέρα τα παιδιά της K15 προσπαθήσανε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, παίχτηκε η είσοδό μας στο Final Four, τελικά δεν τα καταφέραμε και εκείνη είναι μια καλή φουρνιά οι εφτάριδες. Προσπαθούμε να τα εξελίξουμε, προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε. Κάποιες άλλες ομάδες, αυτό που είπατε ισχύει, ίσως είναι πιο καλά από εμάς σε κάποιες ανέσεις, αλλά από εκεί και πέρα δεν στεκόμαστε εμείς αυτό. Εμείς προσπαθούμε, επειδή έχω καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά, με τους προπονητές και με τον κύριο Αλεξιάτη, να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί στοχεύουμε αύριο μεθαύριο να μπορέσουμε να κάποια παιδιά από αυτά να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα. Έχουμε στο μυαλό μας... Ναι. Και από ό,τι γνωρίζω, coach, υπάρχει και ένα πλάνο το οποίο έχεις κάνει εσύ, διότι ναι, μένει πλέον στην πρώτη ομάδα και το έχουμε πει ξανά και εδώ στην εκπομπή και μέσα από το site. Ναι, μένει στην πρώτη ομάδα πλέον μαζί με τον κύριο Μπούργος, αλλά έχεις συνεχίσει να έχεις την εποπτεία των τμήματων υποδομής και τρέχει και ένα πλάνο το οποίο έχεις φτιάξει σε όλους αυτούς τους μήνες για τις ΚΑΠΑ, όπως αποκαλείτε εσείς από την επόμενη σεζόν. Υπάρχει ένα πλάνο, ένα σχέδιο το οποίο το δουλεύουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αρκετούς μήνες τώρα τελευταία, μαζί με τον κύριο Αλεξιάδη και με τον Αντώνη τον Τζαλουχίδη, το διευθυντή στα γραφεία. Τον έχουμε ενημερώσει τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος είπε να το προχωρήσουμε, να το ετοιμάσουμε, να το σχεδιάσουμε για να το παρουσιάσουμε. Είμαστε περίπου στο τελικό στάδιο. Κάποια στιγμή που θα το έχουμε έτοιμο θα κάνουμε το ραντεβού με τον πρόεδρο για αυτό το συγκεκριμένο το κομμάτι.
πιστεύω ότι θα δώσει το OK, θα το καταλάβει, θα δώσει το OK. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό για την Ακαδημία του Άρη, θέλουμε να τη μεγαλώσουμε, γιατί σας λέω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές, αυτά τα παιδιά οι μικρής ηλικίας που είναι, που δουλεύουν καλά, που θέλουμε να τα βοηθήσουμε. Και βλέπουμε ότι αύριο μεθαύριο ενδεχομένως να μπορέσουμε κάποια από αυτά τα παιδιά να στελεχώσουμε την πρώτη ομάδα. Και να φέρουν και έσοδα στην ομάδα, γιατί και κατά ψέματα πλέον βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες λίγο πολύ αυτό επιδιώκουν. Ακόμα και αυτές που έχουν πολύ ισχυρούς επιχειρηματίες, οι πωλήσεις από παιδιά που προέρχονται τις ακαδημίες τους είναι προτεραιότητα. Όταν μάλιστα είναι με τους θεωρητικά δύο πιο πλούσιους αυτή τη στιγμή, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, και παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια να έχουν πωλήσει εκατομμυρίων ευρώ γιατί εκμεταλλεύτηκαν το κομμάτι αυτό, νομίζω ότι είναι ένα καλό κίνητρο και για τον Θοδωρο Καρυπίδη, που νομίζω πάντως ότι γενικότερα το σκέφτεται λίγο πιο ζεστά, γιατί από ό,τι ξέρω έχει και πλάνα σε σχέση με και καλύτερα γήπεδα και ξενώνες και τα λοιπά. Υπάρχουν αρκετά πλάνα στο μυαλό του κυρίου Καρυπίδη, τα οποία ίσως και κάποια να έχουν πάει πίσω λόγω και της πανδημίας και όλων αυτών των καταστάσεων. Είναι δεδομένο πάντως το σχέδιο ότι θέλει εκεί στο Ρήσιο να το επεκτείνει λίγο περισσότερο και να υπάρξουν και ξενώνες για τα νέα παιδιά κτλ. Νομίζω ότι αν βρει και μία-δύο καλές πωλήσεις από τις ακαδημίες μελλοντικά, τότε θα είναι πιο εύκολο γενικότερα να εξελιχθούν αυτά τα πράγματα. Σίγουρα θα είναι πιο εύκολο για τον πρόεδρο. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό για τις ακαδημίες του Άρη. Είναι μόνο για κέρδος για την ομάδα. Ενδεχομένως να είναι στην πορεία και μεγάλο κέρδος. Το ξέρει ο πρόεδρος. Νομίζω ότι θα κάνει το καλύτερο. Ένα σχόλιο, coach, πριν επιστρέψουμε στην πρώτη ομάδα, με αφορμή, μια που πιάσαμε την κουβέντα τμήματα υποδομής και με αφορμή και το Final Four της K17, και εγώ νομίζω και μια πικρία που υπάρχει και στον Άρη γενικότερα, και ως υπεύθυνος τμήματων υποδομής και δική σας, για το γεγονός ότι μέχρι να φτάσουμε στο Final Four δεν υπήρχε ένας παίκτης του Άρη στις μικρές εθνικές. Και ξαφνικά, αφού έφτασε ο Άρης και έγινε όλος αυτός ο τόπος που έγινε, είδαμε να καλούν τον Ντανούλη. Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο. Υπάρχουν και άλλα παιδιά σαν τον Ντανούλη που θα μπορούσαν να βρίσκονται στην Άντερ 17 της Εθνικής Ομάδος. Έγινε όλος αυτός ο ντόρος και την επόμενη μέρα του τελικού κλήθηκε ο μικρός κλήθηκε στην Εθνική. Υπάρχουν και άλλα παιδιά και να σας πω εδώ κάτι που ίσως να μην το γνωρίζουν πολύ. Από K17 έχουν παίξει στην K19, δηλαδή για να καταλάβετε τώρα το όριο ηλικίας. Είναι η 2003, είναι αυτή η μεγάλη ηλικία που παίζει στην K19. Αυτά τα παιδιά τώρα της 17 είναι οι πεντάριδες. Υπάρχουν πολλά από αυτά τα παιδιά της 17 που έχουν παίξει βασική στην K19, στο φετινό μας το πρωτάθλημα. Είναι παιδιά που έχουν και 3 και 4 και 5 συμμετοχές. Δηλαδή έχουν παίξει με κατά 2 χρόνια μεγαλύτερους τους. Εμείς δεν είμαστε τρελοί ή παλαβοί για να πάρουμε αυτά τα παιδιά και να τα βάλουμε στην K19 να παίξουν. Έχουμε δει κάτι. Δεν μπορεί να τα βλέπουμε μόνο εμείς και οι άλλοι να μην τα βλέπουν. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά της K19, τα οποία τώρα περιμένουμε τις κλήσεις, στους 2004 δηλαδή, να σας πω για να καταλάβετε, από τον ομοσπονδιακό προπονητή, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία κάνανε γεμάτο πρωτάθλημα, πολύ καλό πρωτάθλημα, η ομάδα αυτή έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ψηλά στη βαθμολογία από την πέμπτη θέση που βρίσκεται τώρα, και από αυτά τα παιδιά ήταν που πήγανε πάρα πολύ καλά και σε απόδοση και σε σκοράρισμα και σε όλα. Δηλαδή, επίσης περιμένουμε και σε αυτήν την ομάδα, στην Under 19 της Εθνικής, από τον προπονητή της Εθνικής να κληθούν ποδοσφαιριστές. Καταλάβατε πως το λέω. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά την άλλη μέρα να είδανε τον Ντανούλη. Τον Ντανούλη δεν μπορεί να μην δεν τον ξέρανε και τον είδανε σε εκείνο το παιχνίδι ή στο παιχνίδι στον ημιτελικό με την ΑΕΚ. Να μην τρελαθούμε. Εντάξει, είναι μεγάλη η κουβέντα με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τις επιλογές. Εντάξει, εσείς μπορείτε να αντιληφθείτε και 5 πράγματα παραπάνω ως προπονητής βλέποντας όλα τα παιδιά, το ποιος μπορεί, ποιος δεν μπορεί. Εντάξει, εγώ έχω σημειώσει τη δική μου άποψη και δεν θέλω να την υιοθετήσετε, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, ίσως και λόγω της κόντρας που υπάρχει με τον Άρη και με την απόφαση του Ρμισάη και τις τοποθετήσεις κατά καιρούς του κυρίου Καρυπίδη, υπάρχουν αυτές οι επιλογές. Και φυσικά κανένας δεν λέει να μην υπάρχουν επιλογές από τον πρωταθλητή, παραδείγματος χάρη ΠΑΟΚ, αλλά όπως και να το κάνουμε, η κοινή λογική λέει ότι όταν παίζει Άρης ΑΕΚ, ο Άρης κερδίζει 3-0 και βλέπεις 0 παιδιά από τον Άρη και 6 παιδιά από την ΑΕΚ, της βασικής ενδεκάδας, όλοι αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν ότι κάτι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Εσείς μιλήσατε για αυτή την περίπτωση, για την ΕΠΟ, για την Τουρμισσά. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Εγώ μιλάω σαν προπονητής και μιλάω ποιο είναι το δίκαιο και ποιο είναι το σωστό. Παιδιά που παίζουν στη 17 ηλικιακά έχουν 5 και 6 και 7 συμμετοχές στην ΚΑΠΑ 19. Δεν μπορεί αυτά τα παιδιά να μην τα βλέπει κανένας. Έτσι. Πείτε μας κάτι για την πρώτη ομάδα για να επιστρέψουμε, γιατί είστε πλέον κομμάτι της πρώτης ομάδας και βασικό κομμάτι της πρώτης ομάδας. Θεωρείτε ότι ο Άρης κατά κάποιο τρόπο φέτος αδίκησε τον εαυτό του, γιατί βλέπουμε ότι είναι η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα που έχει κερδίσει τους άλλους τέσσερις του Big Five, αλλά την ίδια στιγμή δεν κατάφερε να κερδίσει τον τελευταίο Απόλλωνα δύο φορές. Έχασε μέσα στην έδρα του πολλούς βαθμούς με τον Όφη, τη Λαμία. Έχει δηλαδή παιχνίδια που από τη μία λες καταφέρει να κερδίσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ. Έχει δύο ήττες από τα Γιάννενα, 0-5, 2-0 κτλ. Δεν μπορεί να κερδίσει τον τελευταίο. Θεωρείτε ότι κατά κάποιο τρόπο οι ποδοσφαιριστές αδίκησαν τους εαυτούς σε κάποια παιχνίδια? Παίζει ρόλο τελικά με ποιον παίζει αντίπαλο, δηλαδή άμεσα του κινήτρου για τους ποδοσφαιριστές, το λέω. Το είδαν λίγο πιο χαβαλέ κάποια παιχνίδια. Δεν έδωσαν τη σημασία που έπρεπε. Ή και το μείον 6 που και αυτό τους βάρνε σε πολλές περιπτώσεις το είναι μυαλό πνευματικά. Ναι. Εντάξει, το μείον 6 σίγουρα ήταν κάτι που επηρέασε την ομάδα. Ήταν μια απόφαση η οποία τη γνωρίζαμε από πέρσι το καλοκαίρι και σίγουρα το είχαν στο μυαλό τους, και ειδικά το έχεις στο μυαλό σου όταν βλέπεις τη βαθμολογία. Θυμηθείτε λίγο τα πρώτα τα παιχνίδια όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Όποιος έπαιρνε συν 3, εμείς ήμασταν στο μείον 6 και ήμασταν ξανά στο μείον, ξανά στο μείον. Σίγουρα είναι κάτι που επηρεάζει. Από εκεί και πέρα όμως, όσον αφορά τα παιχνίδια με τις ομάδες θεωρητικά τις εύκολες ή τις ομάδες που είναι τα ντέρμπι και το κίνητρο που λέτε, ναι, όντως μπορεί να υπάρχει κίνητρο μεγαλύτερο όταν παίζεις με τις μεγάλες, με τις καλές ομάδες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τις υπόλοιπες ομάδες πρέπει να το κοιτάξει διαφορετικά το παιχνίδι. Είσαι υποχρεωμένος, πρέπει να είσαι και σε εκείνο το παιχνίδι το ίδιο σοβαρός, το ίδιο έτοιμος. Η νίκη, είτε με τον Ολυμπιακό, είτε παράδειγμα με τον Απόλλωνα, δίνει 3 βαθμούς και τα δύο παιχνίδια δίνουν τους ίδιους βαθμούς. Οφείλεις να είσαι πάντα έτοιμος, πάντα διαβασμένος, πάντα να έχεις το πλάνο σου, τι πρέπει να κάνεις για να πάρεις το παιχνίδι. Όντως η ομάδα έχασε πάρα πολλούς βαθμούς από τέτοιες ομάδες και στο γήπεδό μας και εκτός. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οφείλεις να βλέπεις όλα τα παιχνίδια με το ίδιο μάτι, να είσαι πάντα έτοιμος, να προσπαθείς πάντα να παίρνεις τους 3 βαθμούς και σας το ξαναλέω, είτε παίζεις με τον πρώτο στη βαθμολογία είτε παίζεις με τον τελευταίο. Οφείλεις να είσαι έτοιμος και να τα δίνεις όλα για να παίρνεις τη νίκη. Στα τελευταία. Είναι λοιπόν. Α, ναι, πες, Χρήστα, πες. Όχι, απλά είναι λοιπόν, θεωρείται αυτό που μοιάζει εύκολο σε όλους εμάς, δηλαδή ο Απόλλωνας παραδείγματος χάρη, είναι τελικά το μεγάλο ζήτημα για τον Άρη, το να αντιμετωπίσει αυτές τις ομάδες που έχουν τη μαζική άμυνα και τον τρόπο αυτό, το λεωφορείο που λέμε έτσι παλιά παραδοσιακά, είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα για τον Άρη? Το είδαμε και προχθές με τον Παναθηναϊκό που έπαιξε ένα διαφορετικό παιχνίδι, ένα πολύ πιο αμυντικογενές παιχνίδι από ό,τι έπαιζε μέχρι πρότινος, ίσως και λόγω των πολλών απουσιών που είχε, διαφοροποίησε το σχήμα ο αντίπαλος τεχνικός. Είναι το μεγάλο ζήτημα για τον Άρη και για εσάς και για τον κύριο Μπούργος αυτό, οι κλειστές άμυνες και το λεωφορείο που λέμε? Εντάξει, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ποδόσφαιρο είναι το να δημιουργήσεις. Yes, το, ναι. Το να κάνεις οργανωμένη επίθεση, να έχεις συγκεκριμένο πλάνο ανάλογα με το τι κάνει ο αντίπαλος ή τι θέλει να κάνει ή τι έχεις δει, παράδειγμα από το σκάνο που έχεις κάνει του αντιπάλου, ποια είναι η διάταξή του, πώς παίζει, αν κλείνεται πίσω, το τι κάνει τέλος πάντων. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Αυτό εδώ πέρα δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό είναι δουλειά, διαδικασία εβδομάδων καθημερινά στην προπόνηση. Σίγουρα υπάρχουν λύσεις σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή άλλες οι ομάδες πώς μπορούν και το πετυχαίνουν. Ο Άρης παραδοσιακά από ό,τι βλέπω και το διάστημα που δεν ήμουν κοντά στην πρώτη ομάδα ζορίζεται σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως είναι θέμα προπόνηση. Νομίζω ότι οι λύσεις υπάρχουν. Πρέπει να γίνονται καθημερινά στην προπόνηση, να δίνονται λύσεις, να γίνεται η πρακτική εξάσκηση μέσα στο γήπεδο. Γιατί σας λέω, το πρόβλημα της δημιουργίας είναι για όλες τις ομάδες. Είναι το δυσκολότερο. Πώς μπορείς να γίνεις καλύτερος με την επανάληψη? Με την επανάληψη κάθε μέρα στην προπόνηση. Το μοτίβο που λέτε εσείς οι προπονητές, να αποκτήσει η ομάδα ένα μοτίβο συγκεκριμένο που θα το βγάζει αυτοματοποιημένα.
Εντάξει, και το μοτίβο αυτό που λέτε μπορεί να διαφοροποιηθεί από παιχνίδι σε παιχνίδι, γιατί ναι, όλες οι ομάδες δεν παίζουν την ίδια άμυνα. Παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε το λεωφορείο, ας πούμε, που θα παίξει ο Πας Γιάννα, ας πούμε, την επόμενη εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε την άμυνα του περίπου, πολύ κλειστές οι γραμμές, περίπου στα 2 τρίτα, όπως μας είχε παίξει, αν θυμάστε, ο Όφη στην αρχή του πρωταθλήματος στο γήπεδό μας μέσα. Ναι. Ο Απόλλωνας που λέτε ή ο Πας Γιάννη να παίζουν ακόμα πιο πίσω, ναι, που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Εκεί βέβαια πρέπει να υπάρχουν και τα χαρακτηριστικά των παικτών. Τα παλιότερα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, εσείς γνωρίζετε, υπήρχαν ποδοσφαιριστές που σε κλειστές άμυνες ήταν το δυνατό του σημείο και μπορούσες να κάνεις το κάτι παραπάνω με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Ένα τον είχατε και εσείς, το Γιάννη το Φετφατζίδη. Και ο Φετφατζίδης ήταν, και ακόμα πιο παλιότερα ο Νίκο Μαρτίνες ήταν, οι οποίοι σε κλειστές άμυνες είναι το δυνατό τους το στοιχείο. Δηλαδή, ναι, μπορούν τον ένα που τους μαρκάρει και τον δεύτερο που θα έρθει για βοήθεια, που σημαίνει ότι από κάπου αλλού θα ανοίξουν κάποιοι άλλοι χώροι. Αυτά βέβαια είναι χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι οι ποδοσφαιριστές που έχουμε δεν μπορούν να το κάνουν. Όλοι μπορούν να το κάνουν. Ναι. Και οι επιθετικοί μας και οι winger μας, όλοι μπορούν να το κάνουν. Νομίζω ότι είναι θέμα κατεύθυνση του προπονητή. Εγώ σας έχω μια ερώτηση με δύο σκέλη. Βασικά έχω δύο ερωτήσεις. Τι έχει αλλάξει, γιατί ο Χρήστανος πήγε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, όπου δεν είδαμε τον Άρη των προηγούμενων αγώνων με τον Μπούρλος και μεσά στον πάγκο. Δηλαδή, έναν Άρη ο οποίος ήταν πολύ διαφορετικός, με άλλον αέρα, άλλο νεύρο, άλλη αύρα, εγώ θα πω, σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Είναι οι συγκυρίες, δηλαδή, ότι βρήκε χώρους, είναι μικρές τακτικές λεπτομέρειες που είδαμε και ατομικά και συνολικά, είναι η αύρα του Μπούργος, ή είναι ένα πακέτο όλων αυτών? Για το παιχνίδι τώρα με τον Παναθηναϊκό, η εμφάνιση, το τελευταίο παιχνίδι, ναι, σίγουρα η εμφάνισή μας δεν ήταν όπως ήταν στα προηγούμενα, ναι, παιχνίδια, είτε με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, είτε στο γήπεδό μας στην Τρίπολη, Ατρόμητο, ΠΑΟΚ, έτσι, η ομάδα δεν ήταν η εμφάνισή της αυτό το level. Αλλά να σας πω και κάτι, και παρόλο με αυτήν την εμφάνιση που είχαμε, γιατί τα παιδιά προσπαθήσανε, τρέξανε, το παλέψανε, ναι, το παιχνίδι, θα μπορούσε στη φάση του Σάσα να κάνουμε το 1-0 σε εκείνη τη φάση και να κερδίσουμε. Που σας λέω ξανά, παρόλο που η εμφάνισή μας δεν ήταν στο ίδιο level με τα προηγούμενα παιχνίδια. Η ομάδα τρέχει, η ομάδα προσπαθεί, παλεύει, υπάρχει πλάνο συγκεκριμένο. Προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε μέσα στο γήπεδο. Γίνεται η πρακτική εξάσκηση της προπονής και προσπαθούμε να το βγάλουμε μέσα στο γήπεδο το παιχνίδι. Σε αυτό το παιχνίδι δεν ήμασταν όσο καλοί θέλαμε να ήμασταν ή όσο έπρεπε να ήμασταν. Παρόλα αυτά όμως, και με την εμφάνιση αυτή που είχαμε και με τον τρόπο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει τους 3 βαθμούς. Ισχύει. Για τα προηγούμενα που. Για τα παιχνίδια που προηγήθηκαν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή αυτό τον Άρη, τον πολύ διαφορετικό που βλέπαμε, ήταν ένα συνδυασμός όλων αυτών που ανέφερα ή ήταν και κάτι άλλο? Ήταν αυτά όλα που είπατε μαζί, τα οποία σας λέω ξανά ότι προσπαθήσαμε, είδαμε τον αντίπαλο, είδαμε τι κάνει, ναι, ο αντίπαλος, τι θέλει να κάνει, ποιος είναι ο τρόπος του παιχνιδιού και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης. Ναι. Και από εκεί και πέρα αποφασίσαμε ότι πρέπει αυτό να κάνουμε. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε, για να πάρουμε το παιχνίδι. Το κάναμε με τα παιδιά στην προπόνηση, το δείξαμε, τα είδανε τα βίντεο, το κάναμε πρακτική εξάσκηση. Προσπαθήσαν τα παιδιά να το εφαρμόσουμε στο γήπεδο. Το καταφέρανε. Πήγαμε πολύ καλά, γι' αυτό και πήραμε και τα παιχνίδια και πήραμε και τους βαθμούς τους απαραίτητους. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα λεπτάκι το χορηγό. Λίγα, 2-3 λεπτάκια θα κλέψουμε ακόμα το τελευταίο μισάριο της εκπομπής. Ένα λεπτάκι να ακούσουμε το χορηγό της ώρας και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στη Λίμπερα 107,4. Λίγο ακόμα θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον άμεσο συνεργάτη του κ. Μπρούς, τον κ. Τολιτερζή, coach. Χρήσανθε. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον coach τι. Ποια ήταν μάλλον η έκφραση του προσώπου του όταν είδε τα 73 λάθη με τον Παναθηναϊκό? Να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι είναι. Πρέπει να γίνει κάποιο λάθος όταν το γράφω. αυτό νόμιζα στην αρχή. Εντάξει, όταν έχεις είναι πολύ περισσότερο την μπάλα στα πόδια σου είναι λίγο και λίγο φυσιολογικό. Αλλά εντάξει, νομίζω το νούμερο ήταν εξωπραγματικό αυτή τη φορά. Ήταν πολύ μεγάλο, όντως ήταν πολύ μεγάλο, αλλά ήδη υπάρχει μια διαδικασία. Νομίζω ότι για να γίνεις καλύτερος πρέπει να κάνεις λάθη και να τα διορθώσεις. Αυτό και εμείς τώρα κοιτάμε να κάνουμε, αυτά τα λάθη και τουλάχιστον τα αβίαστα τα λάθη, όσο μπορούμε να τα ελαχιστοποιήσουμε, να τα διορθώσουμε
και αυτές οι λάθος, οι πάσες παράδειγμα, να πάνε σε σωστά πόδια, για να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι περισσότερο. Να έχουμε έστω, δηλαδή, παράδειγμα, 1, 2, 5, 10 επιθέσεις παραπάνω στο παιχνίδι. Πολλές φορές εμείς έχουμε, όχι πολλές φορές, κάποιες φορές από εγώ, από κάποιους λίγους ευτυχώς, οι δημοσιογράφοι, έγιναν αντικείμενο κριτικής σε ό,τι έχει να κάνει με ένα παίχτη που πλέον δεν είναι στην ομάδα και εσείς τον είχατε προλάβει κιόλας εδώ και ένα μήνα, τον Κώστα τον Μήτρογλου. Και υπήρχαν κάποιοι όντως λίγοι που περιμένουν ότι όντως αυτός ο παίχτης μπορούσε τώρα να μπει και να βοηθήσει. Το οποίο όμως ήταν πολύ μακριά την πραγματικότητα, όπως διαπιστώσατε κι εσείς με τον κύριο Μπούργο όταν αναλάβατε την ομάδα. Εγώ για τον Κώστα το μόνο που μπορώ να πω, γιατί δεν είχα εικόνα τι προπόνηση, πώς ήταν νωρίτερα από την, το παιχνίδι μετά με τα Γιάννενα την επόμενη μέρα που ήμουν στο προπονητικό κέντρο, ο Κώστας έκανε εκείνη τη μέρα, έκανε την πρώτη του προπόνηση κανονικά με την ομάδα. Ναι. Δεν ξέρω για πόσο διάστημα πριν ήταν εκτός ή έκανε ατομική προπόνηση. Εγώ είχα μιλήσει με τον πρόεδρο, ο Μήτρογλου μπήκε κανονικά με την ομάδα. Από εκεί και μετά έκανε κανονικά με την ομάδα. Όμως αρχικά φάνηκε ότι ο Κώστας είναι αρκετά πίσω. Σας λέω, δεν ξέρω το πρόγραμμα που ακολουθούσε νωρίτερα. Φαινόταν όμως ότι δεν ήταν στο ρυθμό των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή ήταν ένας ποδοσφαιριστής που θα χρειαζόταν έξτρα χρόνο για να μπορέσει να έρθει στην κατάσταση για να πούμε ότι μπορεί να παίξει. Ναι. Αυτό μπορώ να πω για τον Κώστα, για τον ένα μήνα που ο Κώστας έκανε προπόνηση κανονικά με την ομάδα. Ναι. Για να μην παρεξηγηθώ, σας λέω, νωρίτερα δεν γνωρίζω. Ναι, για, ναι. Για μετά ξέρω ότι αυτό που σας λέω, αυτό ακριβώς. Ναι. Χρήσατε, έχεις κάτι άλλο? Εντάξει, ο Μήτρογλου είναι παρελθόν για τον Άρη. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Να μας πει λίγο και τι για την κατάσταση ενός παίκτη που νομίζω έλειψε αρκετά λόγω χαρακτηριστικών με τον Παναθηναϊκό. Αν ο Μαντσίνη δηλαδή θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τα Γιάννα. Και ένα γενικότερο σχόλιο για το αν ο Άρης μπορεί όντως να κατακτήσει την τρίτη ή στη χειρότερη τέταρτη θέση που οδηγούν στην Ευρώπη, εφόσον βέβαια δεν πάρει το κύπελο Παναθηναϊκός ή Λαμία. Εντάξει, ο Μαντσίνη τα τελευταία παιχνίδια αλλά και πολλά παιχνίδια νωρίτερα, αλλά θα σας πω εγώ για τα τελευταία παιχνίδια που βρίσκομαι στην ομάδα, έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Ήταν πολύ μεγάλη δύναμη για την ομάδα. Ήταν ατυχία αυτό που συνέβη στην προπόνηση τη συγκεκριμένη με το πόδι του, με το δαχτυλάκι του. Ήδη όμως έχει ξεκινήσει ο Μαντσίνη η προπόνηση. Αν ρωτάτε τη δική μου την άποψη, πιστεύω ότι στο παιχνίδι με τα Γιάννα θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τώρα για την ομάδα, για μας απομένουν 8 παιχνίδια, είναι 8 τελικοί. Εμείς θέλουμε και τα 8 να τα κερδίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Θέλουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένα πόντο πίσω από την τρίτη θέση. Εμείς θέλουμε να τερματίσουμε στην τρίτη θέση. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Γι' αυτό δουλεύουμε στις προπονήσεις καθημερινά. Βέβαια παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά, αλλά σας το λέω, 8 τελικοί, εμείς θέλουμε να κάνουμε, αν είναι δυνατόν, 8 νίκες. Ναι. Ωραία. Και μια ευχή θα μας δώσετε για τα 108 χρόνια του Άρη. Και θα συμπληρώσω εγώ σε αυτό και ως μέλος της οικογένειας του Άρη, όχι μόνο λόγω της παρουσίας στην ομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι ο πατέρας του Τόλου Τερζή ήταν στην ομάδα που κατέξε το κύπελλο του 70. Πριν από 50, ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, πριν από 52 χρόνια, στον τελευταίο τίτλο, ναι. Στον τελευταίο τίτλο της ομάδας. Έτσι. Ισχύει, ναι. Ναι, ναι, ισχύει. Ναι. Για κάποιους που πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τερζής, δεν είναι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Το όλο εσωτερικό έχει γίνει και αυτό το πέγγραμμα. Ναι, κάποιες φορές. Να ξέρετε. Όταν πρώτο ήρθε στον Άρη, τα άκουσε για λίγο. Ίδιο όνομα, ίδιο επίθετο, αλλά καμία σχέση. Καμία σχέση εντελώς. Να πω λίγο κάτι με την ευκαιρία τώρα που μου δίνετε να μιλήσω. Έτσι, θα ήθελα δηλαδή για μένα ότι μία ευχή και πρώτος στόχος νομίζω πρέπει να είναι ολονών η εξάλληψη της οπαδικής βίας. Αυτό το πράγμα δηλαδή πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Το μίσος και η βία, το μόνο σίγουρο είναι ότι φέρνουν μεγαλύτερο μίσος και περισσότερη βία. Πρέπει να μπει ένα τέλος. Εμείς το έχουμε ζήσει έτσι το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έτσι έντονα και θεωρώ δηλαδή ότι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα και να μην δηλαδή ξανασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι. Η οπαδική βία πρέπει να τελειώσει από το ποδόσφαιρο και γενικά από τον αθλητισμό. Από εκεί και πέρα τώρα εντάξει, ευχές για μένα να εκπληρώσει η ομάδα, να πραγματοποιήσει η ομάδα ό,τι στόχους έχει η ομάδα του Άρη. Ξέρω ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι εδώ πέρα ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη διοίκησή μας, από τον πρόεδρο. Βήμα-βήμα η ομάδα μεγαλώνει.
η ποιότητα των ποδοσφαιριστών μεγαλώνει, το ρόστερ γίνεται κάθε χρόνο καλύτερο. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα πρέπει η ομάδα να πάρει ένα τίτλο. Και για τον κόσμο, ο οποίος κόσμος είναι πάντα δίπλα μας, πάντα μας στηρίζει, και στο γήπεδό μας και εκτός όταν υπήρχε τότε, γιατί εγώ το έχω ζήσει παλιότερα, όταν ήταν το επέτρεπε η πολιτεία της μετακινήσης που ερχόταν ο κόσμος και μας βοηθούσε, μας στήριζε. Πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποια στιγμή αυτόν τον κόσμο να χαμογελάσει, να χαρεί με ένα τίτλο. Νομίζω και θα το προσπαθήσουμε, είναι δεδομένο αυτό. Εύχομαι να πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, coach. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Και καλή επιτυχία στα επόμενα 8 παιχνίδια. Να είσαι καλά.